Η Εισαγγελία της Λιβύης διέταξε το πρωί της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου τη σύλληψη αρκετών αξιωματούχων που σχετίζονται με τις τραγικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ στην Πολυντέρνα πριν από δύο εβδομάδες. Σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία ανέφερε ότι αποφασίστηκε η κράτηση 16 αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων των φραγμάτων της χώρας, 6 αξιωματούχων της Αρχής Ιδάτινων Πόρων και του Δημάρχου της Δέρνα για παρέκκληση από τις υποχρεώσεις της εντολής διαχείρισης των κονδυλίων που διατέθηκαν για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της πόλης. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται εξεπερνώντας τους 3.800 το Σάββατο έπειτα από την πλημμύρα η οποία έσπασε δύο γερασμένα φράγματα της Δέρνα με αποτέλεσμα ένας τεράστιος όγκος να σαρώσει την περιοχή στις 10 Σεπτεμβρίου παρασύροντας χιλιάδες ανθρώπους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ερευνητέ ολοκλήρωσαν τη διεξαγωγή των αρχικών ανακρίσεων και συνέστησαν την προφυλάκηση των υπεύθυνων. Στη συνέχεια, ζήτησαν να γίνει η απαραίτητη έρευνα για του υπόλοιπου υπεύθυνου.